Κύριε Καραθανασόπουλε, αυτό ακριβώς έλεγα προηγουμένως. Είστε ένα κόμμα που έχουμε συνηθίσει να σέβεται σε μεγάλο βαθμό ή και περισσότερο από τα υπόλοιπα κόμματα τις διαδικασίες εν γέννη, όχι μόνο της Βουλής, γενικά. Και θέλω να σας πω, έχετε αποφασίσει ποια είναι η στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος επ' αυτού? Δηλαδή, θεωρείτε ότι η κυβέρνηση τηρεί το γράμμα του νόμου ή η διασταλτική ερμηνεία που ακούσαμε ενδεχομένως έρχεται για να αξιοποιηθεί ένα πλαίσιο το οποίο θα ευνοήσει τελικά τον κύριο Καμένο, ώστε να ησυχάσει λίγο και το κεφάλι της κυβερνητικής πλειοψηφίας? Κοιτάξτε, παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια, και όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, να έχει αποκτήσει ισχύ επί της ουσίας η διασταλτική ερμηνεία, ακόμη και στο Σύνταγμα. Το είχε δηλώσει ο ίδιος ο κύριος Βενιζέλος, ότι το Σύνταγμα είναι ένας ζωντανός οργανισμός, άρα τον ερμηνεύουμε κατά το δοκούν, ανάλογα με το τι συμφέρει την πλειοψηφία κάθε φορά. Αντίστοιχα και ο κανονισμός, πολύ φοβόμαι ότι θα εξελιχθεί σε μια τέτοια διελκυστίδα. Δηλαδή της ερμηνείας, της ευέλικτης ερμηνείας. Ποια είναι η αυστηρή ερμηνεία που έχετε κάνει εσείς? Εμείς τι λέμε λοιπόν? Βέβαιως δεν είχαμε στηρίξει τους κανονισμούς όλα αυτά. Έχουμε αντίθετη αντίληψη, αλλά τουλάχιστον πρέπει να υπάρχει μια λογική που διέπει τη λειτουργία και τη συγκρότηση. Από αυτή την άποψη, να υπάρχουν κοινοί κανόνες. Άρα συμφωνείτε με τον κύριο Κακλαμάνη? Από αυτή την άποψη λοιπόν, εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρχουν κοινοί κανόνες. Όποιοι είναι αυτοί οι κανόνες. Έτσι. Ένα. Δεύτερον, προσέξτε. Δεν αλλάζει η κατάσταση, έτσι, δεν λύνεις τίποτα με προσπάθεια να εκφυλίσεις την όλη διαδικασία. Δεν κερδίζει κανείς από αυτή τη διαδικασία. Εμείς λέμε ότι παρακολουθούμε φαινόμενα εκφυλιστικά το τελευταίο διάστημα, τα οποία βεβαίως κρύβουν και προσωπικό τυχοδιοκτισμό αυτών που τα κάνουν. Εσείς δεν έχετε μιλήσει όμως για κυβέρνηση κουρελού, δεν σας έχουμε ακούσει δεν χρησιμοποιούμε εμείς τέτοιες εκφράσεις. Εμείς προσπαθούμε πολιτικά να στεκόμαστε απέναντι σε τι πολιτική εφαρμόζει κάθε κυβέρνηση, ποια είναι η αντιπρόταση του άλλου κόμματος. Καυτηριάζουμε ποια ζητήματα, αυτά ακριβώς τα οποία προσπαθούν να εκφυλίσουν και τη λαϊκή συνείδηση. Δηλαδή αυτά τα φαινόμενα τα εκφυλιστικά που παρατηρούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα με τις αλλεπάλληλες μεταγραφές προσώπων πολιτικών. Δείχνει τι δείχνει? Δείχνει βεβαίως ένα προσωπικό τυχοδιοκτισμό που κάποιοι το επιλέγουν για να μπορέσουν να ξαναεκλεγούν και να συνεχίσουν την πολιτική τους καριέρα. Δεύτερον, δείχνει ότι υπάρχουν κόμματα, δημιουργούνται κόμματα, και δεν είναι τωρινό φαινόμενο αυτό, είναι και παλαιότερα, που είναι μιας κρίσης. Απλά και μόνο για να εκτονώσουν μια λαϊκή δυσαρέσκεια. Σε ποιο αναφέρεστε? Κοιτάξτε, και παλαιότερα ήταν πάρα πολλά κόμματα. Από το Δίκη, ναι, για τώρα. Αφήστε το Δίκη. Αυτή τώρα, τη στιγμή φαίνεται ότι και το Ποτάμι επί τη ουσία. Εσείς μας λέτε ουσιαστικά τώρα ότι υπάρχει μια θεσμική εκκρεμότητα με την έννοια ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία ουσιαστικά δεν έχει πλειοψηφία. Όχι πλειοψηφία, δεν αφήσουμε την πλειοψηφία τη κυβέρνηση και πήρε και πρόσφατα και ψήφο εμπιστοσύνη. Και ούτε κάνουμε τώρα τα ζητήματα τη ονομαστική ψηφοφορία για να επιβεβαιώνεται σε κάθε νομοσχέδιο. Αυτά τα θεωρούμε ότι είναι ξεπερασμένα ζητήματα, είναι εκφυλιστικά φαινόμενα. Με συγχωρείτε πολύ για την έκφραση. Και επί της ουσίας προσπαθούν να συσκοτήσουν. Τι πράγμα? Ότι εδώ πέρα ασκείται μια πολιτική. Σε αυτή την πολιτική και η Νέα Δημοκρατία αλλά και τα άλλα κόμματα δεν έχουν ουσιαστικές διαφορές. Γι' αυτό βλέπουμε και τις μεταγραφές από πρόσωπα σε πρόσωπα. Και τρίτο στοιχείο, πιο ζήτημα για το συγκεκριμένο φαινόμενο, ότι μέχρι τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους ΑΝΕΛ, ο κύριος Τσίπρας μαζί με τον κύριο Καμένο ήταν συγκυβερνήτες. Ωραία, θα το ρωτήσω όπως θα το ρώταγε παιδί του Δημοτικού. Ναι. Πιστεύετε ότι υπάρχει εκβιασμός αυτή τη στιγμή απέναντι στην κυβέρνηση από τον κύριο Καμένο? Και αν ναι, εάν υποκύψει η κυβέρνηση, θα υπάρχει θεσμικό πρόβλημα στη λειτουργία του Κοινοβουλίου? Δεν ξέρουμε αν είναι εκβιασμός ή δεν είναι εκβιασμός. Ξέρουμε ότι με αυτόν τον τρόπο εκχυδαίζεται η πολιτική διαδικασία και η πολιτική ζωή. Όμως, αυτό είναι το ζητούμενο. Και, και από αυτή την άποψη δεν συζητάμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος, την επιδείνωση της θέσης και πώς ακριβώς μπορεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση που έχει μπροστά του, το βωνό των προβλημάτων που έχει μπροστά του. Αυτό είναι η ουσία του ζητήματος, κατά τη γνώμη μας. Τα υπόλοιπα είναι θέματα άλλου είδους. Κύριε φίλη, θέλω να έρθω σε εσάς. Εσείς, οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, πήραν μια αντίστοιχη στάση με αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω όμως να μας εξηγήσετε ποιο είναι το δικό σας σκεπτικό. Προσέξτε, γιατί φαντάζομαι ότι εσείς δεν βλέπετε διαιρετικές στο μέσα αριστερά και δεξιά. Προσέξτε, τα περί αντιστοιχίας τώρα, εντάξει, πώς εκφράζονται. Γιατί υπάρχει ένα. Ναι, γι' αυτό σας ρωτώ να μας εξηγήσετε. Γιατί, παράδειγμα, το όχι στις πρέσπες του ΚΚΕ δεν έχει καμία σχέση με το όχι της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν απέναντι στα σχέδια του ΝΑΤΟ. Είχε κοινή το όχι και με το ναι του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν κοινή αφετηρία. Σας έβαλε σε μία ομάδα, κύριος Φίλης. Σας προσετερίστηκε. Προσέξτε. Δεν, εντάξει, όσο και να κάνει προσπάθεια φιλότιμη ο κύριος Φίλης, δεν μπορεί να αποκρύψει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνησή του είναι ο σημειοφόρος των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Και εκτελεί πιστότατα
τα σχέδια αυτά έχει μετατρέψει την Ελλάδα σε μια απέραντη αμερικανοατοϊκή βάση. Ο Μαδούρο είναι χούντα, αυτό είναι το ερώτημα. Λοιπόν, το θέμα είναι, εσείς και εγώ θα το λύσουμε αυτό το ζήτημα. Εσείς και εγώ είναι ο βενεζουελάνικος λαός να το λύσει. Ποιος από τους προστάτες θα μας προστατεύσει φως. Μπορεί. Και κάθε λαός μπορεί να πάρει την υπόθεση. Δεν θέλει προστάτες, δεν θέλει σωτήρες και δεν θέλει έξωθεν παρεμβάσεις. Ούτε ο Τραμπ μπορεί να υποδείξει ποιος θα είναι ο νέος πρωθυπουργός, ο νέος πρόεδρος, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση που αναδεικνύει το ίδια υπεριαλιστικά χαρακτηριστικά με τους. Γιατί κοιτάξτε, η ανθρώπινη ευαισθησία που δείχνουν είναι υποκριτική. Είναι υποκριτικό το να. Είναι υποκριτικό το ενδιαφέρον των Αμερικάνων και των Ευρωπαίων. Αρπακτικό είναι. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί σκοτώνουν λαούς. Κάνουν πολέμους για να κλέψουν τις πρωτοπαραγωγικές πηγές. Ποιος τους φώναξε στη Συρία? Γιατί κάνουν επέμβαση στη Συρία? Γιατί κάνουν στο Ιράκ επέμβαση? Η Λιβύη γιατί διαλύσανε? Ακούστε τώρα. Δεν το αφισβητεί κανείς αυτό. Αλλά εδώ το ΚΚΠ μπορεί να το λέει αυτό. Θεωρώ πως λοιπόν. Σώσαν τη Λιβύη. Θεωρείτε το Μαδούρο αριστερό? Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό θέλω να μου πείτε. Εμείς τι υποστηρίζουμε? Γιατί αν το πιστεύετε ως αριστερό, καταλαβαίνω την τοποθέτησή σας. Και τι τοποθέτηση κάναμε? Υποστηρίζουμε το λαό της Βενεζουέλας να πάρει την υπόθεση στα χέρια του. Αυτό να διώξει από πάνω τους προστάτες και τις πολυεθνικές που θέλουν να του πιούν το αίμα και βεβαίως να στηρίξει με την πάλη το ΚΚ Βενεζουέλας. Ωραία. Αυτό εμείς υποστηρίζουμε. Άρα το Κομμουνιστικό Κόμμα Βενεζουέλας. Από εκεί πέρα οι ταμπέλες, κοιτάξτε τώρα κύριε φίλε, είναι υποκειμενικές. Κύριε, βάλτε μία τελεία όλοι, γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Κύριε Καραθανασόπουλε, το λαγόνα του Βενεζουελάνικου Κομμουνιστικού Κόμματος για να μπορέσει ακριβώς να υπάρξει μία διαφορετική. Είναι μια στεπάνθρωση στο κόμμα αυτό? Στη Βενεζουέλα είναι. Όχι, διώκεται αντίθετα. Διώκεται από την κυβέρνηση Μαδούρο. Τώρα. Το ΚΚΠ. Ήταν όμως μέσα στην κυβέρνηση Τσάβες. Στις αρχές τώρα μιλήσουμε πριν από 20 χρόνια πριν. Δεν θα λύσουμε τώρα σήμερα, όλη την ιστορία της Βενεζουέλας. Και πώς αντιμετωπίζει? Εμείς λέμε λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Κύριε Καραθανασόπουλε. Λέω ότι πρέπει να απεγκλωβιστεί η εργατική και λαϊκή ψήφος από την επιλογή ανάμεσα στη Σκύλα και στη Χάριβδη. Από την επιλογή ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ από τη μια μεριά ή στη Νέα Δημοκρατία από την άλλη και στον νέο διπολισμό που θέλουν να κάνουν. Γιατί οι διαφορές είναι πάρα πολύ μικρές. Της Νέας Δημοκρατίας με το ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως, πάρα πολύ μικρές. Μαζί ψηφίσαν τα μνημόνια. Τα νομιμοποιήσανε μαζί τα μνημόνια. Συμφωνούν στην ισχυρή παρουσία του ΝΑΤΟ στην περιοχή και των Αμερικάνων. Και στις εξελίξεις που υπάρχουν. Διαφώνησε με τις πρέσπες στην Νέα Δημοκρατία. Εντάξει τώρα, το ότι πρέπει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ όμως που είναι ο πρωτογενής πυρήνας. Ο πρωτογενής πυρήνας της υπόθεσης δεν το αμφισβητούν. Η γεωστρατηγική αναβάθμιση της Ελλάδας δεν το αμφισβητείτε. Το ότι πρέπει να ενταχθούν. Το ότι πρέπει να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ λέτε όχι. Αφήστε λοιπόν το πρωτόκολλο. Αφήστε το πρωτόκολλο. Γιατί είναι ψευδεπίγραφη. Από αυτή λοιπόν την άποψη. Λέω ότι επί της ουσίας έχουν κοινή στρατηγική λογική, κοινή πορεία, οι διαφορές είναι πάρα πολύ μικρές και άρα ο κόσμος αντί να ψάχνει να βρει τις διαφορές ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία, να κάνει τη διαφορά και να ισχυροποιήσει το ΚΚΕ που έχει σαφή προσανατολισμό και πολιτική.